Κύριε Μακρύ, γεια σας. Άλλο ένα καμπ του Άγιαξ έφτασε στο τέλος του. Πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό. Ένα δεκαήμερο καμπ τελειώνει σήμερα. Είμαστε ευχαριστημένοι καταρχήν από τον αριθμό των παιδιών. 236 παιδιά συμμετείχαν σε αυτό το καμπ. Και με τη δεκαήμερη συμμετοχή, αλλά και με τα δύο πενθήμερα από 1 ως 5 και από 6 ως 10. Επίσης, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και με βάση αυτά που μας έχουν δηλώσει οι Ολλανδοί και για το επίπεδο των παιδιών που συμμετείχαν. Θεωρούμε ότι είναι ένα καμπ με πολύ υψηλό επίπεδο παιδιών. Και όλο πήγε όπως το είχαμε σχεδιάσει και όπως το είχαμε προγραμματίσει και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Μάλιστα. Οι Ολλανδοί τι σας έχουν πει δηλαδή? Μας είπαν ότι ήταν πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο των συμμετεχόντων. Έχουν βρει αρκετό ταλέντο, υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα. Έχουν βρει και αρκετά μικρά παιδιά σε ηλικία τα οποία μας λένε ότι πρέπει να τους ενημερώσουμε για να είναι και το χρόνο εδώ για να δουν την εξέλιξή τους. Και περιμένουμε το βασικό τους report μετά από 20 μέρες να μας ενημερώνουν για το ποια παιδιά θα είναι αυτά που θα τους δοθεί η ευκαιρία να ταξιδέψουν σαν καλλιά στο Άγιαξ. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ήταν η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή τα τρία αυτά παιδιά που ήταν για ένα πενθήμερο στις Ακαδημίες του Άγιαξ δεν έχουν βγει ακόμη? Όχι, δεν έχουν βγει τα παιδιά. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν είναι τρία. Mm-hmm. Θα εξαρθεί από το πόσα θα πούν οι Ολλανδοί ότι αξίζουν να πάνε να ενταχθούν και να δοκιμαστούν σε αυτό το διάστημα. Ούτε αριθμό γνωρίζουμε ούτε την ημερομηνία. Μάλιστα. Αύριο ξεκινάει μια ομάδα του Άγιαξ της Ελλάδος για να πάει σε ένα πάρα πολύ καλό τουρνό από ό,τι ξέρουμε στην Ιρλανδία. Τι θα γίνει εκεί? Στις 12 του μήνα φεύγει μια αποστολή. Ο Άγιαξ Ελλάς έχει δημιουργήσει μια ομάδα στην ηλικία κάτω των 15 για να συμμετέχει σε ένα διεθνές τουρνουά υψηλού επίπεδου, συμμετέχοντας η Εθνική Ιρλανδία και μεγάλες ομάδες. Δίνεται η ευκαιρία μέσω του γραφείου μας και μέσω του ΚΑΜ αλλά και μέσω των εκδηλώσεων που πραγματοποιούμε στα Ελληνόπουλα να ταξιδεύουν και να ανταγωνίζονται τα αντίστοιχα παιδιά στο εξωτερικό. Αυτά είναι επιλεγμένα παιδιά? Είναι παιδιά επιλεγμένα. Από το δίκτυό σας? Είναι παιδιά επιλεγμένα από το δίκτυο, είναι επιλεγμένα και από άλλες ελληνικές ομάδες γιατί το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό και θέλαμε να την εμπλουτίσουμε την ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία πιστεύουμε ότι θα μας εκπροσωπήσει επάξια σαν ελληνικό ποδόσφαιρο γιατί παίζοντας στο εξωτερικό με ξένες ομάδες εκπροσωπούν την Ελλάδα. Προπονητής της ομάδας θα είναι? Ο κύριος Αραφαντώνης ο Κώστας, ο τεχνικός μας διευθυντής. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.